μόνο στη διαπραγμάτευση αλλά και σε άλλους τομείς ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζίπρα επικεφαλής μπορούν να εξασφαλίσουν μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας υπό μια προϋπόθεση. Κύριε Παπαδημούλη, όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς μα και μου. Εντάξει, δεν υπάρχουν μα και μου. Όσοι μείνανε, μείνανε. Δεν υπάρχει μα και μου. Είναι η ώρα της απόλυτης συστράτευσης, γιατί χωρίς σύνθεση απόψεων, συσπήρωση και συστράτευση δεν μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. Κύριε Παπαδημούλη, γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη αυτή την ώρα αυτό που έχουμε ήδη πετύχει? Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε και να κάνετε έκκληση χτες προχτές να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα ράτα? Τι σκεφτόσασταν, δηλαδή, ποιο ήταν αυτό που σας κίνησε? Δεν μιλάει στα ράτα μέχρι τώρα? Πιστεύω, κύριε Οικονομέα, ότι οι πολίτες ζητούν συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο, πιο πιστικό, πιο γιωμένο πρόγραμμα από το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως αποτελέσματα, ιδιαίτερα στους τομείς όπου δεν περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις του μνημονίου. Αν αυξήσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, που είναι 6,5 δις το χρόνο ο ΦΠΑ που πληρώνουμε και δεν εισπράτεται από τα δημόσια ταμεία, μπορεί να ανακουφιστούν αρκετοί ασθενέστεροι. Αν περιορίσουμε τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία, αν σπάσουμε στην πράξη και αλλάξουμε αυτό το άθλιο πελατειακό κράτος που μας χειρονόμησαν το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία, το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη, κοστίζει ακριβά στον πολίτη και τον ταλαιπωρεί αντί να τον βοηθά. Σε αυτά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει και μπορεί να πει ότι εγώ μέσα σε αυτό την τετραετία θα πετύχω συγκεκριμένους στόχους και θέλω να με ελέγχετε. Και αν τους πετύχω θα επιδιώξω να βελτιώσω κάποια πράγματα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το θέμα του χρέους. Πρόσεξε, Δημήτρη. Ποιος μπορεί να πετύχει ήδη αυτή τη στιγμή? Όλοι ομολογούν ότι χρειάζεται μια δραστική μείωση του ελληνικού χρέους. Αυτό το ότι όλοι το αποδέχονται και το τοποθετούν στο φθινόπωρο να γίνει πράξη αποτελεί μια από τις επιτυχίες της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ποιος μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί κάνουν και μια μάχη οπισθοφυλακών οι Γερμανοί συντηρητικοί, να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη για αυτούς η μείωση του χρέους? Ποιος μπορεί να πετύχει πιο ουσιαστική μείωση του χρέους, μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση με κορμό το ΜΜΑ? Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, πες μου κάτι σε παρακαλώ, γιατί προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, διότι χθες, ας πούμε, είδαμε όλη την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, την προεκλογική, ας πούμε, όλα τα μηνύματα σε σύνολο που ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να μιλάει. Εντάξει, πες ότι αν είστε αυτοδύναμοι, πες ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και αυτοδύναμος. Εντάξει, εκεί είπε θα επιδιώξω και άλλες συνεργασίες. Λογικό αυτό ακούγεται. Κάποιοι που συμφωνούν, αντί να έχει 155, να μαζέψει παραπάνω. Σε περίπτωση που χάσει, που είναι δεύτερος, είπε εγώ δεν μετέχω, παιδιά, να κυβερνήσουν αυτοί που κερδίσανε. Σε περίπτωση που έχει κερδίσει, αλλά δεν είναι αυτοδύναμος, εκεί και εκεί έχει αποκλειστεί συνεργασία κυβερνητική με Νέα Δημοκρατία, με Ποτάμι και με Πασόκ? Διότι εκεί μου φαίνεται δεν διευκρινίστηκε καλά. Για πες μας εσύ, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Η καλύτερη εγγύηση για σταθερή κυβέρνηση τετραετίας είναι να πετύχουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δεν είναι εύκολος. Ναι, είναι δύσκολος. Δεν θα είναι περίπατος οι εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι εφικτός. Από εκεί και πέρα, αν δεν πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας, ένα πρέπει να είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου. Ότι δεν θα υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Ναι. Ότι θα υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και κυβέρνηση επιτέλους τετραετούς διάρκειας. Είμαι βέβαιος. Αν αποκλείεται η συνεργασία με Ποτάμι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, πώς θα γίνει αυτό? Να σας απαντήσω. Είμαι βέβαιος ότι το προβάδισμα στις εκλογές θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και με καθαρή διαφορά σε κάθε περίπτωση, και επομένως ο δολοδόφος πρωθυπουργός θα είναι ο Τσίπρας. Και άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η τετραετής σταθερή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και με δολοδόφο πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι δεν θέλουμε μια κυβερνητική σύμπραξη με τις δυνάμεις που εκπροσωπούν το παλιό φθαρμένο
πολιτικό κατεστημένο που είναι υπεύθυνο όχι μόνο για τα 5 χρόνια του μνημονίου αλλά και για τα προηγούμενα 35 χρόνια που έφεραν τα μνημόνια. Με αυτή τη γραμμή θα κινηθούμε και νομίζω ότι αρκετοί πολίτες που ακόμη παραμένουν αναποφάσιστοι ακριβώς επειδή θέλουν κυβερνητική σταθερότητα, κυβέρνηση τετραετίας και να μην ξαναγυρίσουν οι παλιοί και αποτυχημένοι θα δώσουν αυτή την όθηση στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τουλάχιστον εγώ. Σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το κατάλαβε 25 Ιουνίου ότι αυτό, επειδή εσείς το είχατε καταλάβει λίγο πιο νωρίς από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα και από αυτά που μας λέγατε κατά καιρούς, δεν ήταν λίγο αργά που το καταλάβατε ότι υπήρχε θέμα? Κοιτάξτε, δεν είναι αυτή τη στιγμή το ουσιώδες θέμα. Με συγχωρείτε που σας κάνω μια ανούσια ερώτηση. Επειδή εγώ είμαι από την Ήπειρο, μου αρέσουν και οι παροιμίες. Για πες τι. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εντάξει, αυτή είναι δηλαδή και δεν υπηρώθηκε. Δεν υπηρώθηκε, μην την κάνεις και αυτή. Και εμείς το λέμε κάτω στη Μάνη. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που είναι πανελλαδική εμβέλεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν.